Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Κική από το κανάλι MND. Κάντε την εγγραφούλα σας, είναι εντελώς δωρεάν και πατήστε και ένα like στο βιντεάκι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μου. Την παρέα της Κικίτσας. Φίλες και φίλοι μου, καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 20 Μαρτίου, νέα εβδομάδα. Και παρακολουθήσαμε χθες την πρώτη ασυλία, στην οποία πρώτη ασυλία οριακά κατάφερε να κερδίσει η μπλε ομάδα και να βγει υποψήφια. Προχώρησε από την κόκκινη ομάδα η Νικολέτα Μαυρίδη. Σήμερα έχουμε δεύτερη ασυλία. Σε αυτή τη δεύτερη ασυλία θα ιτηθούν οι μπλε. Και θα έχουμε ένα υποψήφιο προσωποχώρηση και αυτός θα είναι ο Τάκης Καραγκούνιας. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει εξήγηση γιατί ψηφίστηκε ο Τάκης. Και την εξήγηση μας τη δίνει ο ίδιος με τις πράξεις του. Σας έχω κάνει και άλλα βιντεάκια. Τι έχει συμβεί. Να σας αναφέρω μόνο και να σας πω ότι πέραν το θέμα και του διαπληκτισμού με τη Μελίνα Μεταξά, που μάλλον θα το παρακολουθήσουμε στο αυριανό επεισόδιο, αλλά σας το έχω κάνει βιντεάκι τι έχει υποθεί και τι έχει γίνει. Και πέραν χειροδικίας, γονατιά είναι, αλλά πώς να την πω δεν ξέρω, σωματικής επαφής με τον Μπάρτζη, θα γίνει λέει και ένα αντιαθλητικό φάουλ. Ναι. Στο Σάκη Κατσούλη και θα έχουμε μεγάλο διαπληκτισμό, ο οποίος θα συνεχιστεί στο Συμβούλιο. Θα υποθούν πάρα πολλά πράγματα, θα υπάρχει μεγάλη ένταση. Ξέρουμε όλοι ότι ο Καραγκούνιας είναι ένας εκρηκτικός χαρακτήρας. Αν όντως ήταν αθλητικό, αντιαθλητικό, συγγνώμη. Αν δεν ήταν, αν δεν το δούμε, δεν μπορούμε να πούμε. Εγώ μπορεί να το δω το βράδυ και να πω ναι, έκανε φάουλ. Εσύ μπορεί να το δεις και να πεις δεν έκανε. Θα τα δούμε και θα τα πούμε αναλυτικά το βράδυ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Τάκης θα ψηφιστεί απόψε με 6 ψήφους από τους συμπαίκτες του και θα πάρουν μέρος σε αυτή τη συζήτηση και σε αυτό το όλο χαμό σχεδόν όλοι οι παίκτες. Ναι, μεγάλη ένταση λέει, τέτοιο συμβούλιο δεν έχει ξανασυμβεί. Για να δούμε ρε παιδιά. Θα το δούμε το βράδυ. Σας φιλώ και τα λέμε σε επόμενο βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μου. Γεια σας.